Τώρα, κυρία Τελιγιορίδου, και μιας και έκανε και την αναφορά ο Αντώνης στο θέμα του νοσοκομείου της Καστοριάς και τον τρόπο λειτουργίας του, εμείς είδαμε και από σας ένα δελτίο τύπου όπου κατηγορείται για εμπεγμό ουσιαστικά την κυβέρνηση σχετικά με το τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί το νοσοκομείο και πώς έχει ενισχυθεί ή δεν έχει τελικά ενισχυθεί το νοσοκομείο της Καστοριάς. Κυρία Λούσιου, να εκφράσουμε καταρχάς τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του ανθρώπου που δεν τα κατάφερε. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό που αυτή η μακάβρια Λίστα μεγαλώνει. Φαίνεται ότι μεγαλώνει. Δυστυχώς η περιοχή μας είναι μια περιοχή που έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού. Πολλά κρούσματα, άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους. Και αυτό δεν μπορεί παρά να μας στεναχωρεί, αλλά να μας δημιουργεί και μία επιπλέον εγρήγορση για αυτά που δεν έχουν γίνει και πρέπει να γίνουν άμεσα. Έπρεπε να γίνουν χθες. Χθες πράγματι είχαμε μία συνάντηση στο νοσοκομείο μετά από πρόσκληση του διοικητή για να μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Θα ανοίξω εδώ μια πολύ Ήταν μικρή παρένθεση. Η πρώτη αυτή η ενημέρωση που υπήρχε από πλευράς του διοικητή προς τους αυτοδιοικητικούς με αυτό το... Κοιτάξτε, εδώ ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω ότι από τις 15 Μαρτίου έχω ζητήσει επίσημα και εγγράφως ενημέρωση για την κατάσταση του νοσοκομείου, για το τι ελλείψεις υπάρχουν, τι μέτρα έχουν ληφθεί, η οποία απευθύνθηκε και προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και προς την Τρίτη ΥΠΕ. Η ενημέρωση αυτή έγινε και με το θεσμικό μου ρόλο ως βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έγινε αυτή η ενημέρωση και αυτό που υπόθηκε ήταν ότι δεν επιτράπει στη διοίκηση του νοσοκομείου να με ενημερώσει ως εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου από την Καστοριά. Αυτό το θεωρώ πολιτικά ανεπίτρεπτο, αλλά εδώ θα κλείσω την παρένθεση. Χθες λοιπόν υπήρχε μια πρόσκληση από τον διοικητή. Αυτά την ώρα αυτή δεν γίνονται όμως. Την ώρα αυτή υπάρχει μια μεγάλη μάχη. Ο καθένας θέλει να στηρίξει, να βοηθήσει με όποια μέσα μπορεί. Παρακαλώ ιδιαίτερα να αφήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και τα κόμματα απ' έξω και να κοιτάξουμε πώς μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Γι' αυτό σας λέω ότι... Ήταν όμως πολιτική κατεύθυνση που δόθηκε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι πρωτοβουλία. Την πρότασή μου. Γι' αυτό σας λέω ότι ζήτησα επίσημη ενημέρωση ώστε να μπορέσω από τον ρόλο που έχω να βοηθήσω την κατάσταση και να προωθήσω κάποια ζητήματα τα οποία μέσα από αυτή την ενημέρωση επίσημα πλέον θα μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε με άλλον τρόπο. Πέρασε ένας μήνας, χθες κληθήκαμε οι δύο βουλευτές, ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης. Μας έγινε μια ενημέρωση από τον διοικητή του νοσοκομείου και τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας, όπου αποτυπώθηκε πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Καταρχάς, αυτό που υπόθηκε είναι ότι άτυπα πλέον το νοσοκομείο μας λειτουργεί σαν νοσοκομείο αναφοράς, παρόλο που δεν είναι νοσοκομείο αναφοράς. Και λειτουργεί άτυπα ως νοσοκομείο αναφοράς, καθώς περιθάλπτει... Τι σημαίνει το αναφοράς? Πείτε τι σημαίνει όμως το αναφοράς, να καταλάβει ο κόσμος. Σημείο αναφοράς για το COVID, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει το κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά. Και προσωπικό και επιστημονικό προσωπικό, όχι μόνο νοσηλευτικό. Και μονάδες εντατικής θεραπείας, αν δεν κάνω λάθος. Πώς? Και μονάδες κλίνες εντατικής θεραπείας, ΜΕΘ. Διαφορετικά δεν μπορεί ένα νοσοκομείο να περιθάλπτει ασθενείς επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID. Παρ' όλα αυτά, χθες υπήρχαν μέσα στο νοσοκομείο για νοσηλεία 12 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι πλέον υπάρχει μια δυσκολία διακομιδής τους σε άλλα νοσοκομεία που είναι νοσοκομεία αναφοράς, εάν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πολύ έντονα συμπτώματα. Καταλαβαίνετε όμως ότι μιλάμε για ένα νόσημα που μπορεί η κατάσταση να επιδεινωθεί μέσα σε λίγες ώρες. Προφανώς. Εκφράσανε το γεγονός ότι δεν μπορεί πλέον το προσωπικό που υπάρχει να ανταποκριθεί σε αυτές τις πολύ μεγάλες ανάγκες.
και σε αυτή την πολύ κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν 4 παθολόγοι που μαζί με το υπόλοιπο υγειονομικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό παίρνουν όλο το βάρος της ευθύνης, αλλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κρίση. Με την έλλειψη του πνευμονολόγου, την οποία είχαμε συζητήσει. Έλλειψη του πνευμονολόγου και να πούμε εδώ... Για να κυρίτερη Κυρίδου, έλλειψη πλέον πνευμονολόγων. Προφανώς. Δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε καν για 2, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Εδώ γιατί θέλουμε διαρκή παρακολούθηση, 24 ώρες. Ότι δεν θέλουν να έρθουν οι γιατροί. Εγώ θα σας πω μόνο το συγκεκριμένο παράδειγμα της συγκεκριμένης πνευμονολόγου, της οποίας η έγκριση για τον διορισμό της έχει γίνει από τις 19 Δεκεμβρίου και δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Ακόμη, γιατί το είχαμε συζητήσει και πριν από 2 εβδομάδες αυτό. Έτοιμο είναι όλο αυτό. Έτοιμο είναι και θέλει να έρθει. Βεβαίως. Δεν είναι άγωνος αυτός ο διαγωνισμός που έγινε για πνευμονολόγο. Εδώ και 4 μήνες δεν γίνεται... Θα ρωτήσω, κύριε Τελιγιορίδου, με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Θέλω να μου πείτε κάτι λίγο. Κύριε Τελιγιορίδου, παρακαλώ, αν μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, για να μην τα λέμε, να μην τα διαβάζουμε και περνούν και φεύγουν όλα. Κάνατε μία σύσκεψη. Ήταν παρόν και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Τσιγκαλάγιας από τη Νέα Δημοκρατία. Παρόν και ο διοικητής. Όταν λέτε face to face με τους ανθρώπους αυτούς ότι έχουμε έτοιμη θέση, θέλει να έρθει, τι απαντούν? Αυτό σας λέω, ρώτησα τον κύριο Τσιγκαλάγια για ποιο λόγο δεν γίνεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ από τις 19 Δεκεμβρίου. Έχουμε φτάσει 10 Απριλίου και μου απάντησε το προσπαθούμε. Σε μια περιοχή όμως που είναι σε έκτακτη ανάγκη, δηλαδή... Είναι δηλαδή να δοθεί μια εντολή να πάει ο διορισμός σε ΦΕΚ και την επόμενη μέρα να έρθει πνευμονολόγος. Μιλάω για εμπεγμό, γιατί ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, στις 1 Απριλίου συγκεκριμένα, ότι θα έρθουν στην Καστοριά 3 στρατιωτικοί γιατροί και 6 στρατιωτικοί νοσηλευτές. Έχουν έρθει στην Καστοριά με την καραντίνα 4 στρατιωτικοί γιατροί και 5 στρατιωτικοί νοσηλευτές, οι οποίοι όμως δεν έχουν ενταχθεί όπως είχε υποθεί στο δυναμικό του νοσοκομείου για να μπορέσει το νοσοκομείο να λειτουργεί. Δόθηκε οδηγίες σε αυτούς τους ανθρώπους. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κτίριο της πρόνοιας και από εκεί τηλεφωνικά επικοινωνούν με την περιοχή της καραντίνας και χαρτογραφούν την υγειονομική, την επιδημιολογική εξέλιξη του COVID στη Μεσοποταμία. Το νοσοκομείο χρειάζεται άμεσα προσωπικό. Χθες υπήρξε μία έκκληση και από τον διοικητή και από τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας ότι άμεσα για να μπορέσει να συνεχίσει να δέχεται περιστατικά θα πρέπει να γίνει η πρόσληψη 2 γιατρών με την ειδικότητα του αναισθησιολόγου και 3 παθολόγων. Να σας πω επίσης... Αυτό όμως, κυρία Τελιγιορίδου, δεν πρέπει προφανώς να το ζητάνε από εσάς ή από τον Δήμαρχο ή από τον Αντιπεριφερειάρχη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό σας λέω. Εμείς εκκληθήκαμε εκεί για να ενημερωθούμε για μια κατάσταση και για την αποτίμηση του τι συμβαίνει στο νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν που υπόθηκε είναι οι 2 αναισθησιολόγοι και οι 3 παθολόγοι ότι είναι απαραίτητοι. Εγώ από την πλευρά μου δεσμεύτηκα ότι με τις δυνατότητες που έχω, γιατί εγώ δεν είμαι κυβερνητικός βουλευτής, θα πιέσω όσο μπορώ προς αυτή την κατεύθυνση. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο. Τώρα, κυρία Τελιγιορίδου, όμως, επειδή μπήκε και στη μέση ένα σενάριο και παραίτησης του κυρίου Χάτσιου, δεν ξέρω κατά πόσο εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πλάνο μέσα στο μυαλό του. Και αν υπόθηκε κάτι να μας πει, κυρία Τελιγιορίδου, αν υπόθηκε κάτι. Αν υπόθηκε κάτι για παραίτηση εκεί, δεν μπορώ να γνωρίζω εάν συνέβη κάτι τέτοιο. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι θα πρέπει όλοι με πολύ μεγάλη ευθύνη να προσπαθήσουμε να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε όλοι όμως τον ίδιο βαθμό και το ίδιο μερίδιο της ευθύνης, καθώς κάποιοι παίρνουν αποφάσεις
Κάποιοι απλά εισηγούνται, κάποιοι προτείνουν, κάποιοι πιέζουν. Εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει άμεσα την απόφαση να στελεχώσει το νοσοκομείο. Κάτι που το λέμε από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν γίνεται. Και υπάρχουν παλινοδίες. Θα φέρουμε τα άτομα από το κέντρο υγείας, μετά θα τα γυρίσουμε πίσω στο κέντρο υγείας. Το κέντρο, να ρωτήσω κάτι όμως, γιατί πήραμε και μία πληροφορία ότι και το ΚΕΦΙΑΠ αυτή τη στιγμή εξετάζεται ως ένας χώρος που θα μπορούσε να υποδεχθεί άτομα με κορονοϊό, όχι υψηλών συμπτωμάτων, και να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια και για αυτό, που μπορεί να είναι ένα σενάριο καθαρά προληπτικό, αλλά χρειάζεται προφανώς επίσης προσωπικό για να γίνει κάτι τέτοιο. Κυρία Λούσιο, δεν υπάρχει ένας, θα μου επιτρέψετε να το πω, ένα σοβαρό σχεδιασμός. Μου λέτε τώρα ότι, ότι σκέφτονται για το ΚΕΦΙΑΠ να... Αυτή την πληροφόρηση έχουμε, ναι. Λέτε ότι έχετε αυτή την πληροφορία. Πριν από μερικές μέρες το ΚΕΦΙΑΠ το σκεφτότανε για να δεχτεί περιστατικά άλλα εκτός κορονοϊού. Βρισκόμαστε ένα μήνα μετά από το πρώτο κρούσμα και ακόμη δεν υπάρχει ο σχεδιασμός που θα έπρεπε να υπάρχει. Και αυτό είναι τραγικό. Θα ήταν, ξέρετε, αν δεν μιλούσαμε για ανθρώπινες ζωές, κωμικό, αλλά δυστυχώς είναι τραγικό. Αντώνη. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή με το ζόρι δέχεται κάποια άλλα περιστατικά στη χειρουργική κλινική. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι, σήμερα είχαμε και ένα τροχαίο, για παράδειγμα, και πρέπει να τα προσμετρήσουμε. Υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια των πολιτών, στην υγειονομική ασφάλεια της περιοχής. Το φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή και δεν ξέρω τώρα με ποια αλαζονία, με ποιο κριτήριο μας λένε ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Είναι αντιπολίτευση που έχουμε αυτά τα κρούσματα. Είναι αντιπολίτευση που έχουμε νεκρούς. Είναι αντιπολίτευση που πολλοί κόσμος βρίσκεται στο σπίτι του με συμπτώματα και επικοινωνεί με τον νεοδή. Είναι αντιπολίτευση που αυτή τη στιγμή φοβάται ο κόσμος να πάει στο νοσοκομείο γιατί δεν υπάρχουν... Κυρία Τελικίδου, να θυμίσουμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στη Βουλή πριν από 2-3-24 ώρα, σε σχέση με το τραγικό περιστατικό της 40χρονης στα Κορέστια, είπε ότι η γυναίκα αυτή πέθανε στην οικία της αβοήθητη. Ήταν μια πολύ σοβαρή καταγγελία, θα έλεγα, που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός. Μα είναι μια πραγματικότητα. Η γυναίκα αυτή με οδηγίες έμενε στο σπίτι της, κλήθηκε το ασθενοφόρο όταν πια ήταν αργά και εδώ υπάρχουν ευθύνες. Και μάλιστα αυτές τις ευθύνες, από όσο γνωρίζω, τις ερευνά και η αστυνομία υπό την υποπτία του εισαγγελέα Καστοριάς. Μπορώ να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το νοσοκομείο, έτσι, επειδή έχουμε κλείσει πλέον έναν κρίσιμο, θα έλεγα, μήνα, έναν γεμάτο μήνα, όπου φωνάζουμε και λέμε όλοι διάφορα πράγματα. Θέλω να μου πείτε, από 10 Μαρτίου ή από 5 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, το νοσοκομείο που όλοι φωνάζουμε, που δεν ξέρω εγώ τι άλλο πρέπει να δούμε στην Καστοριά με τόσους πολλούς νεκρούς και ένα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στο νοσοκομείο, πόσοι έχουν προσέλθει, τι νοσηλευτικό προσωπικό έχει έρθει και τι επιστημονικό, πώς έχει επανδρωθεί μέχρι στιγμής, ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε. Κύριε Παραρά, αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο είναι υποστελεχωμένο ακόμη και από τον αριθμό των ανθρώπων που δουλεύανε προ-κρίσης και προ-κορονοϊού λόγω των συμπτωμάτων, λόγω των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από και μέλη της καραντίνας. Λόγω της καραντίνας αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί ο αριθμός. Υπήρξε μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από τον Υπουργό Υγείας ότι έρχονται 10 αγροτικοί γιατροί, ένας διευθυντής καρδιολογίας, ένας διευθυντής παθολογίας. Αυτοί όλοι ήταν ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στην Καστοριά από τα κέντρα υγείας και τα αγροτικά ιατρία. Υπήρξε η προσπάθεια αποδυνάμωσης δηλαδή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ό,τι αυτό επάγγει. Είναι μέσα αυτοί, εργάζονται όλοι αυτοί. Οι αγροτικοί τις εφημερίες τους ούτως ή άλλως πάντα στο νοσοκομείο τις κάναν. Mm-hmm. Ναι, υπάγονται εκεί ούτως ή άλλως. Έρθει από την ημέρα που φωνάζουμε, από τις 9 του μηνός του πρώτου κρούσματος, από τις 11 του μηνός που έχει γίνει η πρώτη επιστολή από τη δική μου πλευρά προς τον Υπουργό,
13 του μηνός ερωτήσεις, 15 του μηνός ζητήσαμε ενημέρωση. Από τότε έχει έρθει. Ο πνευμονολόγος που είχαμε μέχρι το καλοκαίρι και είχε μετατεθεί στην πατρίδα του για έναν μήνα. Και ανήκει και στις ευπαθείς ομάδες, κυρία Τελγιορίδου, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει προσληφθεί και ένας επικουρικός οριλά. Τίποτε άλλο. Μάλιστα. Τι άλλο. Τώρα, επειδή ακούστηκε όμως, κυρία Τελγιορίδου, και κάτι και σχόλια υπήρξαν και το ανέφερε και ο κύριος Χάτσιος, για κάποιες άδειες προσωπικού, οι οποίες δεν ξέρω αν καλώς ή κακώς ελήφθησαν, αλλά έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα εκεί στο νοσοκομείο και αυτό δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, αν θέλετε, και σε επίπεδο ψυχολογίας των εργαζομένων, που ούτως ή άλλως καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάποιος τις δίνει αυτές τις άδειες όμως. Δεν ξέρω, αυτός που τις δίνει... Άνθρωποι, ακούστε λίγο. Τις δίνουν αυτοί, πικρίνουν. Δικαιολογικά. Είναι τα κρούσματα, είναι αυτοί που είναι σε καραντίνα γιατί έχουν συμπτώματα. Προφανώς. Από εκεί πέρα όμως, τον έλεγχο αυτό οφείλει να τον κάνει η διοίκηση του νοσοκομείου. Οι άδειες αυτές δίνονται από τη διοίκηση, θεωρώ. Μπορώ να μάθω κάτι ακόμη. Αν έχετε ολοκληρώσει την απάντησή σας με βάση το ερώτημα της Γιάννας, Αν θέλετε να ακούσουμε, γιατί αν μιλάμε ταυτόχρονα και λόγω του Skype δεν μπορεί να καταλάβει και ο τηλεθεατής. Αντώνη. Λέω, η σύσκεψη που έγινε χθες, μπορώ να καταλάβω τι αντικείμενο και τι στόχο είχε. Εμείς δεχτήκαμε μία πρόσκληση από τον διοικητή του νοσοκομείου για να μας ενημερώσει για την κατάσταση του νοσοκομείου. Αυτό λοιπόν που μας είπε είναι ότι είναι πολύ οριακή η λειτουργία του και ζήτησε από εμάς βοήθεια ανάλογα με το θεσμικό ρόλο που έχει ο καθένας πώς μπορεί να βοηθήσει σε όλη αυτή την κατάσταση. Μετά από ένα μήνα όμως περίπου αυτό... Σας είπα ότι από τις 15 του μηνός είχα κάνει επίσημο αίτημα, το οποίο δεν απαντήθηκε γιατί δεν δόθηκε η άδεια στην διοίκηση του νοσοκομείου να μου απαντήσει. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη και δεν ξέρω, Αντώνη, αν έχεις και εσύ κάποια πληροφορία. Ναι. Γιατί ήταν παρόν μόνο ο δήμαρχος της Καστοριάς και όχι οι άλλοι δύο δήμαρχοι. Δηλαδή, δεν προσκλήθηκαν, και αυτό το λέω γιατί είχαν προηγηθεί και τα σχόλια και οι αιχμές του κυρίου Χάτσκου φυσικά για τους αυτοδιοικητικούς. Είδε τους αφορά το θέμα, τι ακριβώς συμβαίνει, αν ξέρει. Όλους τους αφορά. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση ότι δεν ήταν παρόντες. Και σωστά το επισημαίνεις, βέβαια. Όλους τους αφορά. Αλλά φαντάζομαι δεν ξέρει, κύριε Τελγιορίδου. Ναι, δεν ξέρω αν υπόθηκε, αν σχολιάστηκε μέσα. Κοιτάξτε, οι προσκλήσεις δεν θα γίνονται με βάση την κριτική που ασκεί ή δεν ασκεί κάποιος. Εδώ μιλάμε τώρα για νοσοκομείο, μιλάμε για μια έκτακτη ανάγκη, για έναν πόλεμο. Έτσι, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά δεν φαντάζομαι να λειτουργεί κανείς έτσι. Και δεν έχει και δικαίωμα. Δεν ξέρω, ρωτήθηκε, υπόθηκε χθες, κυρία Τελγιορίδου, γιατί δεν είναι παρόντες ο κύριος Αγκοσλιόπουλος και ο κύριος Παπτσόγλου ενδεχομένως. Την ευθύνη αυτής της πρόσκλησης, σας είπα ότι δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση, την είχε το νοσοκομείο. Ναι, δεν προφανώς. Μπορώ να γνωρίζω. Είπα μήπως τέθηκε στην συζήτηση. Υπόθηκε στην κουβέντα χθες και βλέπετε τα ψάχνουμε ένα-ένα, γιατί ομολογώ να πω, και αυτό απευθύνεται και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Τελγιορίδου, εκτός και αν έχετε εσείς κάποια καλύτερα στοιχεία ή για να εσύ αν κατάφερες να βρεις κάτι άλλο, σε σχέση με τα περίφημα δελτία, είτε για τα κρούσματα, είτε οι αναφορές, ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω τελικά που βρισκόμαστε. Έχει υποθεί από κάποιον παράδειγμα πόσα επιβεβαιωμένα έχουμε στην Καστοριά, πόσα στη Δυτική Μακεδονία, πόσα στην Κοζάνη. Σας τα είπαν αυτά χθες, τα ξέρετε. Κύριε Παραρά, αυτό που υπόθηκε είναι ότι η περιφέρεια βγάζει συνεχώς δελτία και κάθε μέρα τα επικαιροποιεί. Εγώ όμως θέλω να πω, πέρα από τα δελτία που βγάζει η περιφέρεια, ότι εδώ υπάρχουν και πράγματα που δεν συμβαδίζουν. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα στην Καστοριά είχαμε 59 κρούσματα και 8 θανάτους, ο ΕΟΔΗ έδινε 29 κρούσματα. Ακριβώς. Δηλαδή, κάπου δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η επικαιροποίηση.
Αυτό που έχει υποθεί σε εμάς είναι ότι η περιφέρεια συγκεντρώνει από όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και καθημερινά βγάζει αυτό το δελτίο τύπου. Όπως λέγαμε και χθες, Αντώνη, υπάρχει ένας συνολικός αριθμός που δίνεται μέσα σε αυτή την επίσημη αναφορά των κρουσμάτων σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και αυτό είδαμε και σήμερα και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 156 στο σημερινό δελτίο τύπου που είδαμε από την περιφέρεια. Δεν διευκρινίζεται από ποια περιοχή, δηλαδή τόσα στην Καστοριά, τόσα στην Κοζάνη κλπ. Αλλά επίσης λίγο περίεργα μου φαίνονται και τα νούμερα κοιτάζοντάς τα. Δηλαδή, εχθές είχαμε 11 άτομα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Σήμερα... Με βάση την αναφορά. Ναι, 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 με βάση την αναφορά. Σήμερα 18, σήμερα... χωρίς όμως να έχουμε αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων. Και αυτό φαίνεται λίγο περίεργο. Πού ήταν αυτοί οι 6-7 εχθές? Όχι, μπορεί, αυτοί εννοούν ότι μπήκαν από χθες σήμερα. Και έχουν επιβεβαιωθεί. Εμείς το πρωί στο νοσοκομείο, η σύσκεψη έγινε 12 η ώρα, είναι ότι υπήρχαν νοσηλευόμενοι 15 άνθρωποι, από τους οποίους, αν θυμάμαι καλά, οι 12 ήταν επιβεβαιωμένα κρούσματα και τα 3 ήταν ύποπτα κρούσματα που περιμένανε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Και σήμερα έχουμε 18. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι πολύ ανησυχητικό. Έχει γίνει πλέον πάλι μεγάλος ο αριθμός. Λέω και πάλι ότι τα καταγράφουμε και τα λέμε. Πριν από λίγες μέρες με τη Γιάννα κουβεντιάζαμε και ήμασταν και λίγο πιο αισιόδοξοι όλοι, γιατί είχαμε πει ότι ήταν λιγότερες οι εισαγωγές. Τώρα βλέπουμε 18. Στις ημέρες έχετε δίκιο, είχαμε μια αισιοδοξία, γιατί δεν είχαμε προσκομίσεις στο νοσοκομείο ασθενών. Βλέπουμε όμως ότι σήμερα είχαμε μια αύξηση και νομίζω ότι έχουν γίνει λάθη στη διαχείριση της κατάστασης. Υπήρξαν καθυστερήσεις. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση, έχοντας τα επίσημα στοιχεία, να δώσει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην δική μας περιοχή. Και πράγματι είναι πλέον σαφές ότι η διασπορά στην Καστοριά είναι μεγάλη. Δεν επιτρέπεται ακόμη να μην έχει έρθει επιπλέον ιατρικό προσωπικό. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται μέχρι πριν από 3-4 μέρες να υπάρχει έλλειψη σε βασικά είδη προφύλαξης. Δηλαδή καλούμε τους ανθρώπους που είναι στο νοσοκομείο και εργάζονται σε αυτό να υπερβάλλουν αυτό, τους χειροκροτάμε στα μπαλκόνια, αλλά δεν τους δίνουμε τα και μέσα... Να αναφέρω να και έχουν... κάτι, γιατί ξεκινήσαμε και... με ένα νοσοκομείο Καστοριάς που ήταν κόκκινο. Έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν, βγήκαν σε καραντίνα το προσωπικό κλπ. Αλλά αν εκ νέου έχουμε, και αυτό το λέω σε σχέση με τον εξοπλισμό, γιατί βλέπουμε τι έγινε στο Παπανικολάου για παράδειγμα, εάν λοιπόν εκ νέου έχουμε μετάδοση του ιού μέσα στο νοσοκομείο, μέσα στο προσωπικό, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα, τότε καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να συμβεί. Εγώ απλά θα σας πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει το νοσοκομείο, έστω ότι απολυμαίνεται όλο σήμερα και μετά από 2 μέρες ξαναέχουμε κρούσματα κλπ. Γι' αυτό και στις 2 συσκέψεις στην αντιπεριφέρεια τόνισα την ανάγκη να γίνονται τακτικές απολυμάνσεις στο νοσοκομείο. Τακτικές απολυμάνσεις. Και να γίνονται σταδιακά από τη μία κλινική στην άλλη, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια του νοσοκομείου. Του προσωπικού. Να ένα καθαρό νοσοκομείο και καθαρό προσωπικό. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε τεστ σε όλους τους εργαζομένους. Ακόμη δεν έχει γίνει τεστ σε όλους τους εργαζομένους του νοσοκομείου. Να ρωτήσω λίγο κάτι σε σχέση και με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και με τις άδειες. Και αυτό το βάζω και ως ένα γενικό, αν θέλετε, ζήτημα, επειδή το ανέφερε και η Γιάννα. Και προσέξτε, έχει μεγάλη βαρύτητα η υπόθεση ο διοικητής ο ίδιος να βγαίνει σχεδόν με καταγγελία για το θέμα των αδειών. Και να σας το πω και απλά, κύριε Τελεγιορίδου, κυρίες και κύριοι, όταν σε όλη την Ελλάδα με υπουργικές αποφάσεις, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες, είναι δύσκολο πλέον να παίρνεις μια άδεια. Εδώ ξαφνικά έχουμε τον ίδιο τον διοικητή να αφήνει αιχμές. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να μάθω κάτι άλλο σε σχέση με τα μέτρα, κυρία Τελεγιορίδου, και με βάση και τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, υπόθηκε κάτι? Τι εννοώ? Την Τρίτη
εάν δεν κάνω λάθος, Γιάννα, θύμισε μου και εσύ, πρέπει να ολοκληρώνουμε τις 14 μέρες καραντίνας στη Μεσοποταμία. Και τις αυστηροποίησεις, νομίζω και εγώ, ο Αντώνη, ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες πλέον. Ναι. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε κάποια στοιχεία? Ποιος δίνει ή δεν δίνει στοιχεία? Ή πάμε σε καραντίνα, πάμε σε παράταση λίγων ημερών ή πάμε μέχρι τέλος Απριλίου? Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι συνολικά για τη χώρα τα μέτρα που υπάρχουν είναι μέχρι 27 Απριλίου. Στην δική μας περιοχή για την Δημοτική Ενότητα της Μεσοποταμίας είναι μέχρι τις 14 Απριλίου. Η επανεκτίμηση της κατάστασης γίνεται από την πολιτική προστασία και τον ΕΟΔΗ με βάση τα στοιχεία που έχουν με τον αριθμό των κρουσμάτων, ώστε να δούνε πώς πάει η διασπορά. Εγώ εκτιμώ ότι η τήρηση των μέτρων και η πιστή εφαρμογή τους από εμάς θα μας βγάλει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πάντως, για να πούμε και κάτι, κυρία Τηλιγιορίδου, επειδή βλέπουμε για εκατοντάδες νεκρούς σε διάφορες χώρες, στη Μεγάλη Βρετανία, Αμερική, Ιταλία, που επίσης έχουμε έξαρση εκ νέου, αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι κρατήθηκε η χώρα μας σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι τα μέτρα έγιναν στη χώρα μας γρήγορα. Δηλαδή έκλεισαν γρήγορα τα σχολεία, έκλεισαν γρήγορα τα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι πράγματι η χώρα μας ξεχωρίζει σε σχέση με τις άλλες χώρες και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Οφείλεται στην άμεση λήψη αυτών των μέτρων, γιατί υπήρχε και η εμπειρία από τις άλλες χώρες και στην πιστή εφαρμογή τους από τους πολίτες. Πράγματι είμαστε καλά. Αυτό όμως για να πούμε ότι θα έχει αίσιο τέλος, θα πρέπει να συνεχιστεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί όπως λένε και οι ειδικοί και ο ΕΟΔΗ από τις καθημερινές του ανακοινώσεις, δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο πικ. Η αλήθεια είναι όμως ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες. Και αυτό είναι τα θετικά. Ναι, ναι, γιατί εντάξει, οφείλουμε πραγματικά να τα πούμε και αυτά. Αντώνη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις εσύ κάτι τελευταίο. Ένα τελευταίο μόνο. Εγώ επιμένω σε κάποια στοιχεία, γιατί με ενδιαφέρει όλη αυτή η υπόθεση και για την ενότητα της Μεσοποταμίας, τον πρώην Δήμο, που περνάει πολύ δύσκολα στην καραντίνα αυτή, αλλά όλα γίνονται για το καλό μας και το ξέρουμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω αν υπόθηκε κάτι σε σχέση με τα όποια στατιστικά. Θα μου πείτε πόση σημασία έχουν. Με βάση αυτά κινείται ο ΕΟΔΗ. Δηλαδή, σας ανακοινώθηκε χθες, ίσως λέω, δεν ξέρω, από τη μέρα που μπήκαμε σε καραντίνα, έχουμε περιορισμό κρουσμάτων, έχουμε την μείωση, δηλαδή τα μέτρα. Για τη Μεσοποταμία, αναφέρεσαι. Ναι, ναι. Τα μέτρα αυτά έπιασαν τόπο για την περιοχή. Γιατί ο θάνατος που έχουμε σήμερα, έτσι, είναι σήμερα από αυτή την περιοχή. Αλλά αυτό έχει προηγηθεί 10-15 μέρες. Καταρχάς να πούμε ότι η απόφαση για να μπει η Δημοτική Ενότητα της Μεσοποταμίας σε καραντίνα έγινε με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που υπήρχαν και σε συσχέτιση με τον πληθυσμό της περιοχής, όπου κρίθηκε ότι με βάση τον πληθυσμό ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα και επειδή μιλάμε για μικρές κοινότητες στην δική μας περιοχή, το θέμα είναι ότι δεν μπορούσε παρά να πάρθουν έκτακτα μέτρα, τα οποία είναι αναγκαία. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω η πιστή τους εφαρμογή οδήγησε στο να μην έχουμε μια έκρηξη κρουσμάτων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια μείωση των περιστατικών που πηγαίνανε στο νοσοκομείο. Αυτή η εβδομάδα όμως είναι κρίσιμη. Από τη Μεσοποταμία συγκεκριμένα, γιατί νομίζω ότι αυτό ρωτάει ο Αντώνης, από τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας και κυρίως από την κοινότητα της Μεσοποταμίας. Είχαμε πολλά, δηλαδή από τους 18 που είναι σήμερα στο νοσοκομείο, ξέρουμε αν είναι κάποιοι. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Υπάρχει. Και μάλιστα σε ερώτηση που έγινε είναι ότι ήταν διάσπαρτα στην Περιφερειακή Ενότητα. Συγκεκριμένα στοιχεία για τους 15 που νοσηλευόταν χθες δεν δόθηκαν. Έχει σημασία πάντως αυτό, Αντώνη, όντως, για να δούμε αν αυτό το μέτρο και που ήταν και αυστηρό και σκληρό, είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα που. Για μένα, Γιάννα, είχε και έχει πολύ μεγάλη σημασία όλο αυτό, γι' αυτό και το επισημαίνουμε και το κατάλαβες, με την έννοια ότι εφόσον υπήρχε ή υπάρχει μείωση έως και μηδενισμός, αν υπάρχει, φυσιολογικά την Τρίτη θα πρέπει να ανακοινωθεί το τέλος. Αν όμως υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα
και όλο αυτό δεν έχει περιοριστεί, τα 12 ή τα 15 που νομίζω ότι είχαμε συνολικά. Αντιλαμβάνεστε, δεν θα δώσουμε εμείς, λέω, τα δεδομένα τα οποία έχουμε και με βάση αυτά που βλέπω να κινούνται καθημερινά και από την πολιτική προστασία. Πολύ φοβάμαι ότι αν υπάρχουν κρούσματα και αν υπάρχουν εισαγωγές που έχουν γίνει, θα υπάρχει η παράταση. Όπως είδαμε και με την Δαμασκηνιά και με τη Δραγασκιά που... Συνεχίζονται και πολλά άλλα ενδεχόμενα και με βάση αυτό που βλέπουμε τώρα, ότι έχουμε 18, το σταυρό μου κάνω, δεν ξέρω τι θα δούμε αύριο τελικά με όλη αυτή την ιστορία. Αν έχουμε φτάσει σε τέτοια μεγάλα νούμερα, στο τραπέζι πέφτουν αρκετά σενάρια για μέτρα μέχρι 27 Απριλίου και για την Καστοριά και για όλη την ΠΕ Καστοριάς, γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε δυστυχώς μία πρωτιά πανελλαδική που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί. Δεν θέλω να ψυχοπλακώνω κανέναν, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Δυστυχώς. Κύριε Παραρά, αν μου επιτρέπετε κατά κλείδι να πω δύο πράγματα. Η δική μου γνώμη είναι ότι πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς αυτή την κατάσταση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τη ζημιά και να βγούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την κρίση. Γιατί πράγματι η περιοχή μας μπορεί να βρέθηκε πρώτη στο κυκαιόν αυτής της κρίσης. Εάν όμως γίνουν αυτά τα δύο πράγματα, κατά τη γνώμη που θα πω, μπορεί να βγει και πρώτη από αυτό το πρόβλημα. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αυτό που λέμε για την ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη, γιατί πράγματι αυτό το θέμα μας αφορά όλους και ο καθένας από εμάς με υπευθυνότητα, με ψυχραιμία και με προσοχή θα πρέπει να τηρήσει πιστά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλουν, λένε η επιστημονική κοινότητα και ο ΕΟΔΗ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι πολίτες της Καστοριάς τα έχουν τηρήσει αυτά τα μέτρα και νομίζω ότι όσον αφορά την ατομική ευθύνη των πολιτών, έχουμε κάνει όλοι το καθήκον μας. Το δεύτερο είναι η ευθύνη της πολιτείας. Η πολιτεία θα πρέπει για την περιοχή μας, συνολικά για τη χώρα, γιατί το πρόβλημα είναι συνολικό, αλλά ειδικά για την περιοχή μας που έχει χτυπήσει κόκκινο, να δείξει μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Δεν θέλω να δώσω άλλους χαρακτηρισμούς αυτή τη στιγμή. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί εδώ και ένα μήνα θα έπρεπε να δοθούν λύσεις. Και οι λύσεις αυτές δίνονται με μια υπογραφή, με ένα τηλέφωνο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πνευμονολόγος. Από τις 19 Δεκεμβρίου έχει γίνει ο διορισμός και δεν έχει μπει στο ΦΕΤ. Είναι μία υπογραφή του Υπουργού για να πάει στο ΦΕΤ. Να σας ευχαριστήσουμε κυρία Τελεγιορίδου. Αντώνη, ένα... Και τελειώνω με μια πρόταση. Διορισμός άμεσα των ειδικοτήτων που χρειάζονται, 2 αναισθησιολόγοι και 3 παθολόγοι, να ενισχυθεί το νοσοκομείο και η εξασφάλιση των μέσων προφύλαξης. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα έχουμε να επειδή τα πούμε μετά. Επειδή πιέζει ο χρόνος και αντιλαμβάνομαι την Γιάννα... Όλους όσους νοσούν περαστικά. Έτσι. Και θέλω να πιστεύω ότι εάν γίνουν αυτά τα δύο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή. Και το ευχόμαστε όλοι. Αντώνη, ναι. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Να σκεφτούμε μόνο... Εγώ γι' αυτό βάζω τα δεδομένα αυτά και το τι πρέπει να γίνει. Να σκεφτούμε μόνο ότι σήμερα και τον επίλογο που κάνει η κυρία Τελεγιορίδου και όλοι μας. Εάν σήμερα, δεν θα πω για τις προηγούμενες μέρες, μετά από 10 μέρες σκληρής καραντίνας και του απίστευτου μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας, έχουμε, γιατί έχουμε δυστυχώς, 18 νοσηλευόμενους, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο νέο. Αν είχαμε 2 άτομα, θα σας έλεγα ότι είμαστε... Μετά από 10 μέρες έχουμε 18 άτομα που είναι μέσα. Κάτι λέει αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είμαστε επιστήμονες. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά επαναλαμβάνω. Άλλο να ήταν 2 και άλλο που είναι σήμερα 18. Και αν το μοτίβο αυτό συνεχιστεί, σίγουρα θα έχουμε νέα αυστηροποίηση των μέτρων, Αντώνη. Αν δουν ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν για να κρατήσουν χαμηλά τη διασπορά, προφανώς... Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό που γίνεται εγώ πάντως. Γιατί τα μέτρα υπάρχουν και εφαρμόζονται. Ο κόσμος έχει συνετιστεί, μην γελιόμαστε. Όλοι είναι μέσα. Δεν είναι όπως πριν από 15 μέρες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό εγώ. Κοιτάξτε,
Γι' αυτό όλοι οι ειδικοί λένε ότι η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη, γιατί η διασπορά του ιού υπάρχει, δυστυχώς στην περιοχή μας υπάρχει, και οι επόμενες μέρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και γι' αυτό όλοι θα μείνουμε σε αυτά.